Αγαπητοί συνέδροι, και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ χρόνια πολλά να έχουμε γιορτάζοντες εδώ. Και θέλω να μοιραστώ έτσι μαζί σας, σχετικά να μοιραστούμε την εμπειρία μου ως υπεύθυνος ασφάλειας του Αμερικανού πρέσβη, διότι κατά τη διάρκεια της 34χρονης υπηρεσίας μου στην αστυνομία, στην Κυπριακή αστυνομία, τα τελευταία 25 χρόνια τα είχα σαν απόσπαση στην Αμερικάνικη πρεσβεία και υπηρέτησα στην προσωπική ασφάλεια 7 Αμερικανών πρέσβειων στην Κύπρο. Θα ήθελα την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την τιμή που μου κάνετε να προσκαλέσετε να μιλήσω στο συνέδριο. Ελπίζω να φανώ αντάξιος των προσδοκιών σας. Πώς πάμε μπροστά. Κάποιος με την τεχνολογία. Έκανα σαμποτάζ. Ξεκινήσαμε με τα σαμποτάζ. Λοιπόν, πιστεύω ότι ο κάθε ένας μας πρέπει να συμφωνεί ότι μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, οι περιορισμοί που έχουν μπει στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην κυκλοφορία, στο ρατσισμό, έχει αυξηθεί ο ρατσισμός. Νομίζω όλοι το βλέπουμε τούτο. Μέχρι την παγκόσμια στρατηγική που έχει δημιουργηθεί με τις νέες συμμαχίες και νέους δυστυχώς εχθρούς. Η διπλωματία ήταν πάντα ένα επικίνδυνο επάγγελμα, αλλά βάσει των δεδομένων και ερευνών που έχουν γίνει παγκοσμίως, τις τελευταίες τουλάχιστον 4 δεκαετίες, είναι ακόμα πιο ευτεθειμένος στον κίνδυνο. Από διεθνείς έρευνες που έχουν γίνει τις τελευταίες 4 δεκαετίες, έχουν χάσει τη ζωή τους γύρω στους 1.800 διπλωμάτες και πέραν των 2.000 έχουν είτε απαχθεί, τραυματιστεί από διάφορες επιθέσεις που μπορεί να γίναν εναντίον τους πάνω σε κτηριακές εγκαταστάσεις ή να ήταν με κάποιον άλλον VIP. Θέλω να δούμε, πιστεύω όλοι τους γνωρίζετε, η Ιντίρα Γκάντι. Δολοφονήθηκε 31 Δεκάτου του 1984, ήταν πρωθυπουργός της Ινδίας. Την πρωθυπουργό της Ινδίας την εδολοφόνησαν δύο μέλη της προσωπικής της φρουράς, καθώς επερπατούσε στον κήπο της πρωθυπουργικής κατοικίας. Ο ένας δε από τους δολοφόνους ήταν μαζί της πέραν των 10 ετών, σωματοφύλακας της. Ο δε δεύτερος ήταν μόνο τους τελευταίους 5 μήνες περίπου μαζί της. Ο Ρατζίβ Γκάντι, κάποιος σήκωσε το χέρι του. Ο Ρατζίβ Γκάντι, γιος της Ιντίρας Γκάντι, δολοφονήθηκε 21 Πέμπτου του 1991. Ήταν σε μια προεκλογική εκστρατεία. Ήταν τέλος πρωθυπουργός, ανέλαβε την πρωθυπουργία της Ινδίας μετά τη δολοφονία της μητέρας τους, της Ινδίρας Γκάντι. Το Ρατζίβ Γκάντι, κατά την προεκλογική του εκστρατεία, όταν επισκέφθηκε ένα χώρο, πήγε μία κοπέλα με ανθοδέσμη να του την προσφέρει. Και μάλιστα στο πέτρον της εδώ, είχε προσκολλημένο πάνω της μία φωτογραφία του Ρατζίβ Γκάντι. Και όμως, μέσα στα λουλούδια υπήρχε εκρηκτικός μηχανισμός. Υπάρχει εκδοχή ότι ίσως η κοπέλα να μην εγνώριζε ότι υπήρχε ο εκρηκτικός μηχανισμός. Υπάρχει αυτή η εκδοχή. Και κάποιος άλλος πιο μακριά, διότι αυτό γίνεται συνήθως, είχε τον πυροδοτικό μηχανισμό. Με αποτέλεσμα πυροδότησε τα εκρηκτικά και σκότωσε τον Ρατζίβ Γκάντι. Πάμε εδώ στην Μπεναζίρ Μπούτο, τέως πρωθυπουργός του Πακιστάν. Η Μπεναζίρ Μπούτο δολοφονήθηκε 27 Δεκάτου του 7
σε μια προεκλογική της εκστρατεία, η οποία ήταν μέσα σε έναν αυτοκίνητο και χαιρετούσε το πλήθος. Με αποτέλεσμα κάποιος την πλησίασε με έναν ατομικό όπλο. Συζητούσαν για 9 μιλίμετρα Browning High Power για όσους έχουν επαφή με πιστόλια. Με αποτέλεσμα είχε μία σφαίρα πάνω της, αλλά μαζί με την, αμέσως μετά την δολοφονική απόπειρα εναντίον της με το πιστόλι, της ερίξαν εκρηκτικό μηχανισμό και την εσκοτώσαν. Σημειώστε ότι πριν, 2 μήνες πριν, είχε γίνει μία άλλη μομπιστική εναντίον της, η οποία την εγλίτωσε η ίδια, αλλά σκοτωθήκαν 139 άτομα. Αθώοι που ήταν υποστηριχτές της κατά κάποιον τρόπο. Και σε μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που διερεύνησε το όλο συμβάν, είχε αναφέρει ότι αν αυξάνονται τα μέτρα ασφαλείας της κυρίας Μπούτο, δεν θα καταφέρναν να την πλησιάσουν, να καταφέρουν τα χτυπήματα που της καταφέραν. Που θέλω να καταλήξω ότι βλέπουμε ότι και στις 3 δολοφονικές εδώ επιθέσεις που έγιναν, κάπου είχαν ελλείψεις πάνω στο θέμα της κάλυψης. Κάποιοι έκαναν λαθασμένη οργάνωση, σχεδίαση και συντονισμό αναφορικά με την κάλυψη των εν λόγω ατόμων. Εδώ, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αφορά τα προληπτικά και τα καταστατικά μέτρα που πρέπει να πάρουμε για να αντιμετωπίσουμε μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση εναντίον του ξένου μας. Τώρα, πώς θα παίρνουμε ο κάθε ένας θα διαμορφώσει, διότι ο ορισμός είναι ένας, οι κανονισμοί είναι ήδη, διαμορφώνονται πάντοτε ανάλογα με τα μέσα που διαθέτουμε, το προσωπικό που διαθέτουμε πάντα. Πάντα. Τώρα, κάποιοι μπορεί να μου πούν ένα αστείο τούτο. Αν κάποιοι δεν μιλούν αγγλικά, απλώς για να βοηθήσω, είναι ότι για να μπορέσεις να προστατεύσεις έναν VIP, πρέπει να σκέφτεσαι εσύ ο ίδιος, σαν τρομοκράτης, πώς θα το έκανες την επίθεση εναντίον του. Το όλο νόημα τι είναι, ότι εμείς, σαν είτε μέλος της συνοδείας ή υπεύθυνη ασφαλείας, πρέπει να σκεφτόμαστε με το μυαλό του τρομοκράτη για να βρούμε τα αδύνατα σημεία, τα σημεία δηλαδή που πρέπει να καλύψουμε για να αποτρέψουμε ή να καταστήλουμε πιθανή επίθεση εναντίον μας, εναντίον του ξένου μας. Τώρα, επειδή χαίρομαι διότι είχα την τύχη έτσι έξω να μιλήσω με πολλούς κυρίους που είναι εδώ στο συνέδριο, οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα της ασφαλείας και ξέρω ότι μιλούμε στα ίδια μήκη κύματος, τα ερωτήματα που μας βασανίζουν πάντα εμάς που ασχολούμαστε με το θέμα της ασφάλειας κάποιου επισήμου, κατ' εμένα, τα πιο σημαντικά είναι αυτά. Πότε, πού και πώς. Πότε μπορεί να μας γίνει επίθεση, πού μπορεί να μας γίνει επίθεση και πώς πιθανόν να γίνει επίθεση. Κάποιος προλαβή σας είχε να αναφέρει, ναι, μπορεί να γίνει επίθεση με εκρηκτικά, μπορεί να γίνει με έναν απλό πιστόλι, μπορεί να γίνει και με αντιαρματικό όπλο. Είναι πράγματα που τα έχουμε δει. Ο τρομοκράτης πάντα στοχεύει στο αδύνατο μας σημείο. Και είναι εκεί που έχει έναν μεγάλο advantage εναντίον μας, ότι εκείνος ή εκείνοι μπορούν και έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν το πότε, πού και πώς θα διενεργήσουν την επίθεσή τους. Ενώ εμείς σαν συνοδεία έχουμε να καλύψουμε όλα τα σημεία που πιθανόν κατά την κρίση μας
να είναι τρωτά, αδύνατα σημεία και πιθανόν να διενεργηθεί μια επίθεση εναντίον μας. Τα κοινά σημεία αυτά, αδύνατα σημεία, είναι αυτά που ονομάζονται τα σημεία πνιγμού, τα choke points, διεθνής ορολογία, τα choke points. Και φυσικά είναι και επιτακτικό μας καθήκον εμάς να μπορούμε να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τα πιθανά σημεία και πρέπει να παίρνουμε τα προληπτικά μέτρα για να αντιμετώπιση μιας πιθανής τέτοιας τρομοκρατικής ενέργειας. Σίγουρα πάντα, πριν να, πριν να διενεργηθεί μια επίθεση, μια τρομοκρατική επίθεση από μέρους των τρομοκρατών εναντίον του όποιου υψηλά ιστάμενου προσώπου, θα υπάρξει εχθρική παρακολούθηση. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή, για μας τίποτα δεν πρέπει να αφήνουμε τυχαίο. Τίποτα. Και το παραμικρό, την παραμικρή κίνηση. Διότι το hostile, η εχθρική παρακολούθηση, το hostile surveillance, γίνεται από μέρους τους για να συλλέξουν όσες παραπάνω πληροφορίες μπορούν για τον προστατευόμενο μας όσον αφορά το πού κινείται, πώς κινείται και με ποιους κινείται. Τα σημεία πνιγμού, τα choke points και η εχθρική παρακολούθηση. Τώρα, θα ήθελα εδώ να δούμε έτσι λίγο γρήγορα κάποια αδύνατα σημεία για εξέτηση μέτρων ασφαλείας, τα οποία μπαίνουν στο θέμα του φίλου μας, του κ. Πιπερόπουλου. 22 του Νοέμβρη του 1963, Αμερικανός πρόεδρος, JFK, δολοφονική απόπειρα εναντίον του. Κοιτάξτε πόσοι κυκλοφορούσαν με ανοιχτό αυτοκίνητο. Χαιρετούσαμε το πλήθος. Με αποτέλεσμα, είχαμε την δολοφονία του. Στο ανοιχτό αυτοκίνητο κάτω που βλέπετε στην δεύτερη εικόνα. Με εξέλιξη στο μέτρο ασφαλείας, προσέξτε, 30 του Μάρτη του 1981, Ρόναλντ Ρίγαν, πρόεδρος των ΗΠΑ. Κυκλοφορά πιο εξελιγμένων αυτοκίνητων, πιο θωρακισμένων αυτοκίνητων και διευκρινίζω τον όρο, όπως είπε και ο φίλος μας ο κ. Πιπερόπουλος, όχι τεθωρακισμένο, θωρακισμένο. Πιπερόπουλου. Σοβλού. Χριστιανικό όνομα είναι πάλι. Δόξα Θεώ. Βλέπουμε ότι ενώ αυξήθησαν τα μέτρα πάνω στη διακίνηση, βλέπουμε ότι κατάφεραν να κάνουν την δολοφονική απόπειρα του Προέδρου Ρίγαν και το τι κατάφερε φυσικά να του κάνει ήταν να σκοτώσει 3 άτομα της συνοδείας του και ο ίδιος να τραυματιστεί στον αριστερό πνεύμονα από εξωστράγηση βλήματος που είχε ρίξει ο Finchley, ο υποψήφιος δολοφόνος, εναντίον του. Και επέζησε. Και φτάνομαι εδώ. Οι Αμερικανοί το ονομάζουν The Beast. Στην Ελλάδα είχαμε την ευχαίρεια να το παρακολουθήσουμε με την τελευταία επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, το οποίο δεν είναι ένα. Ακριβώς. Είναι έναν αυτόνομο αυτοκίνητο. Κακώς κάποιοι αναφέρουν πιστώνω το ότι είπε ο κ. Πιπερόγλου αναφορικά με πυρηνικούς πολέμους. Μην ακούετε, τούτα είναι επιστημονικής φαντασίας. Είναι αυτόνομο αυτοκίνητο όμως ενάντια βιολογικού πολέμου. Υπάρχει διαφορά. Έχει δική του δύναμη πυρός. Ναι, μπορεί να ρίξει βλήματα, σφαίρες, ρουκέτες και έχει υπερπροστασία αυτό το αυτοκίνητο. Προσέξτε τι λέμε όμως. Και δέστε αυτό τώρα. Είναι ένα μικρό βίντεο. Θα ήθελα να το δείτε. Αμερικάνικη πρεσβεία στην Ιρλανδία. Επίσκεψη ο Μπάνο. Και βλέπετε τον Beast, το πλέον τέλειο αυτοκίνητο. Βρήκε και το αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε εκεί. Το αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε εκεί. Τώρα τα μέτρα που ελήφθησαν τότε, να τα δείτε στη συνέχεια. Εντάξει, ελήφθησαν κάποια μέτρα φυσικά, να σας πω έτσι πληροφοριακά ότι ο πρόεδρος δεν ήταν στο πρώτο αυτοκίνητο, ήταν στο δεύτερο. Είναι μια πολιτική που ακολουθείται. Για θέματα ασφάλειας και μόνο. Λέμε με σημαίες πάνω και όλα, αλλά δεν ήταν στο πρώτο αυτοκίνητο. Λοιπόν,
Στα γρήγορα, η οργάνωση, ο σχεδιασμός και ο συντονισμός για την εξασφάλιση της προστασίας συμπεριλαμβάνουν πολλά μέτρα που μπορούν να ληφθούν με συνεργασία διαφόρων άλλων αρχών υπηρεσιών, όπως η αστυνομία. Δεν το λέω αυτό επειδή, επειδή είμαι πρώην αξιωματικός της αστυνομίας, απλά το λέω ότι ναι, χρειαζόμαστε την αστυνομία, γιατί η αστυνομία είναι η μόνη που θα μας ενισχύσει. Η μόνη που θα μας ενισχύσει. Οι εταιρείες ασφάλειας, οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής ασφάλειας, ναι, είναι, εγώ πάντα λέω και πιστώνω που είπε η φίλη μας, η κυρία Φιλαρέτου, ναι, οι εταιρείες ασφάλειας είναι τα μάτια και τα ότα της αστυνομίας. Γι' αυτό θέλουμε την πλήρη συνεργασία με τις εταιρείες ασφάλειας και τη συνεχή εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων, των φρουρών, των φυλάκων, για να έχουμε πολύ καλύτερη συνεργασία. Και εμπλεκόμενους φορείς. Εμπλεκόμενους φορείς μπορεί να δημαρχία, μπορεί. Πόσο πιέζει μας. Πάντα ο ορισμός είναι ένας, οι κανονισμοί είναι ήδη. Πρέπει να προσαρμόσουμε τις διαδικασίες ανάλογα με τον χώρο, στον προστατευόμενο μας, τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτουμε. Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου απλώς ένα μικρό σχόλιο. Όλοι γνωρίζετε το Echelon. Το Echelon ήταν το διεθνές σύστημα ελέγχου με υπηρεσίες πληροφοριών παγκοσμίως. Κι όμως κατάφεραν να μας κάνουν το χτύπημα στους δίδυμους πύργους. Ειλικρινά, εγώ διαρωτούμε ακόμα πώς καταφέραν και κλείσαν τα μάτια, διότι το Echelon ονομάζεται ο μεγάλος αδερφός. Πώς κατάφεραν και έκλεισαν τα μάτια του μεγαλού αδερφού. Το ερώτημα μου εμένα είναι πάντα έτσι, ειλικρινά, μήπως υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος αδερφός. Γιατί αυτό μας έχουν υποδείξει πλέον, διότι οι διάφορες τρομοκρατικές ομάδες πλέον είναι πολύ εξελιγμένες. Καμιά φορά μπορεί να ξεπερνούν και το δικό μας το επίπεδο και στην τεχνολογία και στα μέσα, διότι δυστυχώς, όπως ξέρουμε με τους ISIS, η ISIS έχει εντάξει στις αγκάλες της δυτικούς πράκτορες, άρτια εκπαιδευμένους και στα θέματα intelligence, αντικατασκοπίας, χειρισμού των όπλων, εκρηκτικών και όλα. Δηλαδή πλέον έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ, πρέπει να παίρνουμε μάλλον πολύ πιο σοβαρά τις τρομοκράτες που βλέπουμε καθημερινά. Μάλιστα. Πιστεύω... Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Ναι.